Taxi here and waiting for you outside. You know I was never good at goodbye. I didn't see you coming down. Έπαθλο φαγητού σήμερα, θέλω να τα δώσω όλα, θέλω να σκυλιάσω, θέλω να φάω και μπορεί να είναι και το τελευταίο μου γεύμα με την μπλε ομάδα. Ναι, για, νομίζω έχουμε μπουσταριστεί τόσο πολύ με τα μηνύματα των φίλων μας, των συντρόφων μας και όλα αυτά που νομίζω σήμερα πάμε και με γεμάτα στομάχια. Γιατί φάγαμε τώρα στα μακαρονάκια μας. Ναι, και ήταν φανταστικά και με περίσσια δύναμη και θάρρος και πυγμή. Όλα. Τέλεια. Θέλω να φύγουμε το κεφάλι ψηλά, πάντα με το κεφάλι ψηλά, τουλάχιστον έχω να το λέω αυτό. Αν είναι ο τελευταίος μου αγώνας, το έζησα το παιχνίδι, ήμουνα σωστός, δεν μπήκα σε διαμάχες ή ίντριγκες, έπαιξα, έφερα πόντους για την ομάδα μου. Είμαι ικανοποιημένος με μένα πρώτα και μετά με τους υπόλοιπους συμπαίκτες μου. Never αύριο know. Δεν πιστεύω να φύγει. Πώς θα φύγεις εσύ? Πιστεύω. Γιατί όμως? Όχι, δεν είμαι αρνητικός, αλλά πιστεύω. Άμα φέρει το 10 σήμερα μπορεί να φύγει. Αν φέρω το 10 σίγουρα θα φύγει. Το 10 δεν θα παίξει. Ωραία, μισό λεπτό να μας πείτε για ποιο λόγο θα φύγει. Το έχει φέρει και η Ευρυδίκη το 10, μην αγχώνεσαι. Το έχει φέρει. Το έχει φέρει. Όχι στον τελευταίο. Μπορεί να παίξει άνετο. Όχι στον τελευταίο. Γιατί πιστεύω ότι η Ελευθερία βγήκε τώρα στον τάκο. Η Ευρυδίκη δύο φορές και εγώ ήδη είναι τέταρτη φορά. Δηλαδή είμαι δύο μήνες, είμαι ο μισός μήνας. Η κεφαλά δεν βγήκε και έφυγε. Ο Σόζο δεν βγήκε και έφυγε. Και ο Κώστας ήταν τέσσερις φορές. Ναι, στην τέταρτη έφυγε. Ο κόσμος σε στηρίζει. Στην τέταρτη έφυγε ο Κώστας. Εντάξει και. Τρεις πιστεύω ότι από αυτούς έχεις προβάδισμα. Τρεις δύο Κώστας. Σκέφτομαι κιόλας και λέω εγώ τώρα, σε περίπτωση που δεν φύγω και δεν είναι ο τελευταίος μου αγώνας, μήπως ξαναψηφιστώ την επόμενη εβδομάδα. Άρα πάλι τα ίδια. Έχουν βρει το παιδί μάλαμα και το βαράνε.